Ο κύριος Παπαχρήστος, ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα παιδείας του Δήμου Λαμιαίων, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας δώσει τη θέση του Δήμου για αυτό το θέμα. Κύριε Παπαχρήστο, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παλού. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους. Να είστε καλά. Ένα σοβαρό θέμα, όπως παρουσιάστηκε και στο ρεπορτάζ, για τα όσα ακούσαμε από τους δύο κυρίους και από τον Διευθυντή και από τον εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ, αλλά και από τις εικόνες που καταγράψαμε εμείς. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το σχολικό συγκρότημα, κύριε Παπαχρήστο? Πολύ σωστά το είπατε και το θέσατε το θέμα, κυρία Παλού. Και εγώ θέλω, μάλλον η δική μου γνώμη είναι σύμφωνη μαζί με τη γνώμη την οποία εξέφρασαν οι δύο προηγουμένως εκπαιδευτικοί, και ο κύριος Καραγιώργος και ο κύριος Λούβαρης. Δεν έχουμε να διαφωνήσουμε σε κάτι. Αλλά στο να δημοσιεύεις τα έγγραφα και στο ΜΜΕ, δεν τα έμαθα από εκεί. Ήδη ο κύριος Καραγιώργος τα είχε δημοσιεύσει, μάλλον μου τα είχε κοινοποιήσει, και εγώ με τη σειρά μου, σαν πολιτικός προϊστάμενος, τα κοινοποίησα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. Μίλησα με την προϊσταμένη και την Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών. Και εδώ πρέπει να σημειώσω και να σας πω ότι όλο το σχολείο εσωτερικά πέρυσι, αν θυμάμαι καλά και όπως με διαβεβαίωσε και η ίδια, έχει βαφτεί. Όλες οι τουαλέτες του σχολικού συγκροτήματος είναι καινούργιες. Είχε γίνει έργο και έγινε ανάθεση. Και με διαβεβαίωσε ότι οι σοφάδες αυτοί οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι φαίνονται στις φωτογραφίες, πρέπει να γίνει έργο, το οποίο τώρα σε καθημερινή, μάλλον επειδή λειτουργεί το σχολείο και ίσως επειδή μπουν σκαλοσιές μέσα και θα είναι επικίνδυνες για τα παιδιά, δεν θα γίνει σε ώρες οι οποίες θα είναι εργάσιμες για τους εκπαιδευτικούς και για τους καθηγητές. Πάντως θα γίνουν και αυτά και θα διορθωθούν. Ναι, οι σοβάδες που πέφτουν όμως δεν είναι επικίνδυνοι αυτή την ώρα. Ναι, σας είπα, τώρα δεν ξέρω τι, αν πρόχειρα δώσει μία λύση, αλλά για να γίνουν αυτά τα επιχρήσματα πρέπει να μπουν μέσα σκαλοσχές. Πρέπει να δοθεί να γίνει έργο. Τώρα πιο χρονικό διάστημα, αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω και να σας το πω. Μάλιστα. Όσον αφορά στο λεβιτοστάσιο. Στο λεβιτοστάσιο, από ό,τι μου είπε, ότι αυτό το λεβιτοστάσιο δεν λειτουργεί. Δεν δουλεύει. Δεν είναι δηλαδή το λεβιτοστάσιο αυτό το οποίο είναι εν ενεργεία. Αυτό πρέπει να είναι κάποιο εγκατελειμμένο. Τι, υπάρχει δηλαδή, και άλλο και δεύτερο? Πρέπει να υπάρχει και δεύτερο μάλλον, ναι. Αυτό πρέπει να είναι από το ΚΠΕ το οποίο δεν λειτουργεί. Όπως και τα επιχρήσματα εδώ που βλέπω τώρα και παρακολουθώ, είναι από το δεύτερο κομμάτι του κτηρίου. Ναι, εσείς τι έχετε στα χέρια σας? Γιατί μας λέτε ότι πρέπει, υποθετικά μιλάτε. Όλα τα χαρτιά τα οποία έστειλε ο κύριος Καραγιώργος, ο κύριος Διευθυντής, σας είπα, τα πήρα και τα προώθησα στην τεχνική υπηρεσία. Πριν πόσο καιρό, κύριε Παπαχρήστο, έγινε αυτό? Πρέπει να έχει κάνει 2 εβδομάδες περίπου, πριν τις εκλογές δηλαδή. Α, γιατί ακούσαμε εκεί το Διευθυντή να λέει ότι την 1η Σεπτεμβρίου, το που δώσατε το σχολείο στην εκπαιδευτική κοινότητα να λειτουργήσει, δεν είπατε αν ήταν κατάλληλο ή κατάλληλο για να λειτουργήσει. Ναι, κατάλληλο είναι το σχολικό συγκρότημα, κατάλληλο είναι. Και πέρυσι πάλι λειτουργούσε κανονικά. Ναι. Τώρα πέσανε στη διάρκεια του καλοκαιριού, μαζευτήκαν τα προβλήματα αυτά. Πιστεύω ότι άμεσα θα διορθωθούν όλα. Μάλιστα. Έχετε μιλήσει εσείς με την τεχνική υπηρεσία? Έχετε πάρει αυτή την διαβεβαίωση δηλαδή? Και σήμερα πάλι μίλησα. Για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα τέλος πάντων από όλο αυτό τώρα. Και σήμερα πάλι αυτή την κουβέντα είχαμε. Και μου είπε ότι θα γίνει ανάθεση το έργο σε εργολάβο. Αλλά δεν ξέρω ποιο χρονικό διάστημα. Αλλά μου είπε ότι για να γίνουν τώρα αυτά επάνω, όπως βλέπετε στον επάνω όροφο οι σοφάδες, ναι, πρέπει να μπουν μέσα, πρέπει να μπουν σκαλοσχές. Οι σκαλοσχές, αν μπουν τώρα μέσα στο σχολείο, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο για τους μαθητές. Μπορεί κάποιο παιδί να πιαστεί, να σκαρφαλώσει, να πέσει. Εγκυμονούν τέποια μεγάλα έργα, δεν γίνονται. Δηλαδή, ναι, προφανώς πρέπει να μεταβούν ειδικοί στο σχολείο για να ελέγξουν την κατάσταση, να αποκλείσουν ίσως κάποιους κοινόχρηστους χώρους. Αυτό που βλέπουμε τώρα και στην εικόνα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Να δουν τι συμβαίνει με το λεβιτοστάσιο, αν όντως υπάρχει, γιατί δεν ακούσαμε κάτι στο ρεπορτάζ από τον Διευθυντή να λέει ότι υπάρχει και δεύτερο
λεβιτοστάσιο που θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα με τα πρώτα κρύα. Σας μεταφέρω τη συζήτηση που έγινε με την Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών. Ναι, προφανώς θα πρέπει να μεταβούν κάποιοι ειδικοί εκεί να ελέγξουν την κατάσταση. Αλίμονο. Και βέβαια θα μεταβούν. Και τώρα άμεσα. Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε λοιπόν αυτό. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαχρήστη. Το κρατάμε αυτό και θέλω να κρατήσετε και κάτι άλλο το οποίο είπε και ο κ. Λούβαρης και στο οποίο συνηγορώ και εγώ δηλαδή. Δηλαδή η χρηματοδότηση η οποία γίνεται στις σχολικές επιτροπές και στους Δήμους δεν είναι ικανή ούτως ώστε να μπορέσει ο κάθε Δήμος να αντεπεξέλθει στις ανάγκες αυτές τις οποίες έχουν οι σχολικές μονάδες. Μην ξεχνάτε ότι στο νομό μας, μάλλον στο Δήμο μας, έχουμε περίπου 100 σχολικές μονάδες. Οι 3-4 είναι καινούργιες και αυτές πάλι ζητούν επιδιορθώσεις και ζητούν χρήματα. Τα χρήματα τα οποία στέλνει το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικά για τις επισκευές είναι πάρα πολύ λίγα. Στέλνει δηλαδή τα 4 χρόνια που είχαμε τη θητεία μας εμείς, περίπου στέλνει 230.000 το χρόνο. Ναι, σίγουρα, αλλά η έλλειψη χρημάτων δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία, τουλάχιστον για την πρόληψη, για τον έλεγχο των κτηριών, γιατί μιλάμε για παιδιά, έτσι. Και βέβαια. Μα και εγώ για τα παιδιά σκέφτομαι και τους συναδέλφους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ενεργεία είναι ακόμη. Και το δικό σας παιδί πάλι σε μένα. Ερχόταν και ξέρετε το πόσο σοβαρά τα σκέφτομαι όλα και πόσο θέλω να είναι όλα στην εντέλεια. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα όσον αφορά για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει σταματήσει αυτό να έχει εγκαταλειφθεί τελείως το συγκεκριμένο κτίριο. Όλοι θέλουμε την επαναλειτουργία. Ναι. Γίνονται κάποιες ενέργειες πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν το γνωρίζω. Είναι καθαρά θέμα εκπαιδευτικό. Εκπαίδευση. Λοιπόν. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.